Μπάλα βγαίνει πολύ όμορφα από τον Ντερόση στην αριστερή πλευρά για να βγάλει ο Ρίσε τη σέντρα στην περιοχή. Ο Ταντέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Σισοκό δεν διώχνει σωστά. Ο Πιζάρο πέρασε για τον Βούτσινιτς. Η μπάλα προλαβαίνει ο Μαυροβούνιος και την κρατάει εντός. Περνάει στην κλειστή γωνία. Out. Νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Μπουρδίσο βρήκε μπάλα και τροφοδότησε ουσιαστικά το Μαρκίζιο που κάνει μια σέντρα shoot out. Κόρνερ με τον Διέγκο. Πολύ φάλτσο στην περιοχή. Κεφαλιά. Out. Αλεγκροτάλη ήταν που είχε προωθηθεί. Πιζάρο με τον Τελπιέρο. Διέγκο κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Η μπάλα φτάνει στον Τελπιέρο που δεν είναι offside. Σουτάρει με τα αριστερό. Στα δίχτυα. 1-0 για την Γιουβέντους στο 51. Αυτό που λέγαμε ακριβώς δύο λεπτά νωρίτερα. Τελπιέρο και τότε μπορεί να μην εμφανίζονται καθόλου στο παιχνίδι ως τώρα. Αλλά έχουν τη μεγάλη κλάση ως ποδοσφαιριστές ανά πάσα στιγμή να χτυπήσουν και να δείξουν την αξία τους. Περότα Βούτσινιτς έκανε το κοντρόλ, αλλά όχι σωστά. Έχω την εντύπωση, ενώ έκλειψε ο Πιζάρο, άφησε το ότι για τον Ταντέι που βγαίνει από τα δεξιά. Κάνει την τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή, στο έδαφος, πέναλτι δίνει το Ταβέντο. Στο 67 η Ρώμα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Κίτρινη κάρτα στο Φάμπιο Γκρόσο. Για να δούμε αν μπορεί η Ρώμα να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Απαντώντας μετά από 17 λεπτά απέναντί του Τζίτζι Μπουφόν. Παίρνει φόρα ο Φραντσέσκο Τότι. Σουτάρει στα δίχτυα. 1-1. Σισοκό. Καλή τρίπλα από τον Αφρικανό. Αλλάζει το παιχνίδι στη δεξιά πλευρά. Βλέποντας τον Μαρκίζιο. Τον Καντρέβα μάλλον. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο παίκτης της Γιουβέντους. Σισοκό. Ψάχνει τον Αμαωρή που παίρνει την κεφαλιά. Αλλά ο Περτανιόλη μπλοκάρει. Και τώρα προϋποθέσεις για κόντρα με τον Ταντέι να βγαίνει μπροστά. Κίνηση από το Ρίσε. Του πετά την μπάλα στο κενό χώρο και βγαίνει μόνος στον Ορβηγός με τον τερματοφύλακα τον Μπουφόν που τον ανατρέπει και λογικά εδώ θα την κρίσει και την κόκκινη κάρτα. Πράγματι στο 82 ο Τζίτζι Μπουφόν αποχωρεί. Φυσικά και δεν διαμαρτύρεται καν δείχνοντας το ήθος του ως ποδοσφαιριστής. Πιζάρο. Ωραία κίνησή του, έκλεψε την μπάλα. Πιζάρο ετοιμάζεται για τη σέντρα στην περιοχή. Ορίσε κεφαλιά γκολ! 2-1 για τη Ρώμα! Η οποία με τον αριστερό της μπακ κατορθώνει και σκοράρει τον παίκτη που κέρδισε και την αποβολή του Μπουφόν νωρίτερα. Βρίσκοντας χώρους έχει μετατεθεί σε δεύτερο επιθετικό και η Ρώμα κάνει ένα μεγάλο διπλό. 1-2 με τον Ορβηγό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.